Καλησπέρα παιδιά, τσεκ τεχνά, ο Κώστας εδώ, επιτέλους μετά από πολύ καιρό που περίμενα για το συγκεκριμένο πράγμα που πήρα που θα δείτε Ήρθε, βγήκε και ήρθε στην κατοχή μου Και α είναι καλά και ευχαριστώ πολύ τον Κώστα από του GR Minecraft Cousins που το συζητούσαμε, το παραγγέλνουμε μαζί Βέβαια αυτός το πήρε λίγο πιο νωρίς, το άνοιξε κιόλα, το έχετε δει Το ανοίγω κι εγώ γιατί μου άρεσε ε, τον περασμένο χρόνο ένα παιχνίδι μου κέντρωσε το ενδιαφέρον. Το παιχνίδι αυτό ήταν το Ori and the Blight Forest. Αυτό εδώ γυαλίζει πολύ το Blind Forest τόσο που θα τυφλωθείτε και εσείς με αυτό λοιπόν, ε, επειδή όμως μου άρεσε πάρα πολύ το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν ήθελα απλά να το πάρω ψηφιακό ήθελα τα λεφτά του να τα δώσω να, τα έχω, να το έχω και στη συλλογή μου ε, μαζί με αυτό το παιχνίδι, στο ίδιο μοτίβο που θέλω να το πάρω είναι το Darkest Dungeon, αλλά δεν νομίζω να βγει ποτέ σε CD και το Olimpo, το οποίο υπάρχει και μάλλον θα το αγοράσω κάποια στιγμή. Και αυτό. Όπω και να έχει, το συγκεκριμένο κυκλοφορεί σε δύο εκδόσει. Η μία έκδοση είναι με απλό πλαστικό, χωρί πολλά-πολλά, και είναι η Hard Case Definitive Edition, η οποία και την οποία μάλλον πήρα. Είναι με το Steelbook και κάποια πράγματα μέσα. Απλά πράγματα, One Way, δεν έχει τρομερά. Εξωτερικά, είναι το artwork καθαρά, το οι χαρακτήρε του παιχνιδιού. Δεν το έχω παίξει. Έχω δει κάποια πράγματα. Ε, το κακό είναι ότι σπολα... σπολαρίστηκα από την αρχή, αν και κράτησα να μην το δω. Περίμενα έναν χρόνο, απέφευγα οτιδήποτε υπήρχε στις σχέση με το παιχνίδι αυτό για να το παίξω. Δεν ξέρω πώ τελειώνει ευτυχώ. Είδα τα πρώτα δέκα λεπτά. Εντάξει, θα ζήσω και με αυτό καθώ το παίζω. Ε, και γιατί είναι τόσο ξεχωριστή αυτή εδώ, Αν πει συζητούσα με τον Evergamer και μου λέει ρε εσύ είναι ακριβό, είναι ακριβό. Του λέω είναι steelbook. Θα μου πεις και τι δεν το κάνεις το steelbook. Δεν έχει σημασία, είναι ιδιαίτερα. Έχει ιδιαίτερη ομορφιά. Αυτό είναι ο ένα από του δύο χαρακτήρε του παιχνιδιού με αυτόν με τον οποίο παίζει. Ονόματα δεν ξέρω, δεν το, έχω, δεν το, έχω, παίξει να ξέρω πώ λέγονται ή όχι. Θα το δω σιγά σιγά. Καθυστέρησα λίγο, αλλά εντάξει, νομίζω άξιζε την αναμονή. Και εδώ βλέπουμε του πρωταγωνιστές στην αρχή. Είδα ότι πεθαίνει αυτός και έχω στεναχωρηθεί ήδη, αλλά τέλος πάντων. Yeah. Και ας ξεκινήσουμε με το τι έχει. Ω, oh, φως πολύ, γυαλίζει από πάνω. Λοιπόν, σίγουρα έχουμε δύο πραγματάκια. Αυτά που βλέπουμε, να ξεκινήσουμε από τα, από τα απλά. Το παιχνίδι, Nordic, Gaming, Nordic Games, Microsoft Studios, Studios και Moon Studios είναι το παιχνίδι, μπαίνει στο Steam οπότε βάζοντα τον κωδικό στο Steam δεν χρειάζεται καν να μπορεί να κατεβεί από το Steam και από κάτω έχουμε το soundtrack το original soundtrack CD πρέπει να έχει τρομερή μουσική από το λίγο που έχω ακούσει και εδώ πέρα έχουμε τα εξή. Ori and the Blind Force Definitive Edition Quick Start Guide το οποίο είναι ένα σύντομο οδηγό με τα βασικά, τα skills σου, το χειρισμό. Ο κωδικό αυτό δεν έχει, είναι από πίσω στο CD. Ε, βλέπετε ότι η προσπάθεια ακόμα και για το απλό Quick Start Guide είναι πολύ καλή. Αξίζει τα παιχνίδια να έχουν ένα όμορφο manual. Προχωράμε στο επόμενο. Είναι μία, δύο κάρτ ποστάλ που αυτά θα, γινούν, θα γινόταν υπέροχα καδράκια. Ένα είναι αυτό εδώ. Στο ότι θέλω να το δει τόσο πιο καλά γίνεται. Το μεταξύ το αστείο είναι ότι επειδή χτυπάει το άσπρο αντανακλά τώρα. Και αυτό εδώ. Τρομερό artwork. Πανέμορφο artwork. Μετά, τι άλλο έχουμε. Απλά πλάκα, πλάκα, έχει πολύ πράγμα. Έχουμε μια πω πανέμορφη είναι. Και είναι. Way, είναι του Wayne. Είναι... πω, ο κόσμος βασικά. Θα ε. σας το δείξω και εδώ. Είναι η αφίσα. Και από πίσω είναι ο κόσμος. Ε, φαίνεται όσο φαίνεται. Τρομερό είναι. Πω, θα ήθελα να το κάνω κάδρο αυτό. Πραγματικά θα ήθελα να το κάνω κάδρο. Και νομίζω ότι θα ήταν πολύ όμορφο να μπει από εδώ από πίσω σκέφτομαι να τα αλλάξω. Αν πει τώρα τι μπορεί να αλλάξει, ίσω να αλλάξω λίγο τη διαρρύθμιση, θα δω τι θα γίνει. Και γενικά έψαχνα να βρω και ωραίε αφήσει. σω μια από, αυτή, από αυτέ να είναι και αυτή. Ε, από αυτέ να είναι και αυτή. Υπέροχα. και εδώ είναι με μαύρο. Με τα ζωάκια αυτά, τα οποία προφανώ πρέπει να είναι καρπί του δέντρου, νομίζω. Ε, πανέμορφο. πανέμορφο. σου το δείξω εδώ. Και αυτό εδώ, την άλλη πλευρά, είναι ο κακός της υπόθεσης φαντάζομαι. Ε, τρομερό είναι. Πρέπει, θα, πρέπει να κάτσω να δω τι αφισούλες έχω να δω αν μπορώ να κορνιζάρω καμία. Βλέπουμε από μέσα έχουμε artwork. Δεν ξέρω, η συγκεκριμένη εκδρόση είναι πάρα πολύ απλή. Δεν έχει πολλά πολλά, είναι one way, αλλά Πιστεύω ότι χτυπάει εκεί που πρέπει, η τιμή του είναι 20 ευρώ, θα μου πείτε 20 ευρώ ίσως να είναι πολλά, 25 βασικά με το Steelbook, 15 ευρώ η απλή. Όμως το θέμα είναι ότι πιστεύω ότι τα λεφτά τη θα αξίζει μόνο και μόνο για την εμπειρία που προσφέρει το παιχνίδι, δεν είναι ιδιαίτερα τρομερό από gameplay, από οτιδήποτε, αλλά είναι ένα πολύ όμορφο παιχνίδι το οποίο χτυπάει τις σωστές χορδές μέσα σου. Ori and the Blind Forest Definitive Edition. Ε, σίγουρα το έχετε δει και στον Κώστα το, από τους ε, GR Minecraft Cousins. Τσεκάρετε το και εκεί αν δεν το έχετε δει. Είναι το ίδιο πράγμα. Ε, το συζητούσαμε και τελικά αποφασίσαμε να το αγοράσουμε. Νομίζω ότι είναι ένα κόσμημα για τη συλλογή μου και πραγματικά ναι. Έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.